Έρχομαι τώρα στην υπουργική τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ. Η τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αιτία πολέμου, είναι απορριπταία. Είναι απορριπταία από τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι απέδειξαν ότι δίνουν μία άνηση σκληρή αλλά γενναία παλικαρίσια μάχη που θα φτάσει μέχρι την τελική δικαίωση. Και το μήνυμα αυτό το έδωσαν στην κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες εδώ έξω στο Σύνταγμα, σε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Ζητάμε από την κυβέρνηση να την αποσύρει αυτή την τροπολογία. Το 40ήμερο που κέρδισαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θα το αξιοποιήσουν για να φέρουν τα πάνω κάτω και σε αυτόν τον αγώνα. Το ΚΚΕ θα είναι δίπλα τους, απλώς στρατιώτης στις αποφάσεις τους. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ σας καλούν να απαντήσετε με σοβαρότητα και όχι με θράσος να λέτε ότι δεν υπάρχει επενδυτής και να τους στέλνετε φυλάκια. Το σχέδιο της κυβέρνησης απέτυχε. Την αποτυχία όμως της κυβέρνησης την πληρώνουν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι περιοχές γύρω από αυτήν, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πάρτε λοιπόν πίσω την τροπολογία και φέρτε το θέμα επαναλειτουργίας της για ουσιαστική συζήτηση. Δεν μπορείτε να κλείνετε την μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδηρονοκελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να δώσετε έναντι πινακίου φακής με 6 ευρώ το στρέμμα το 90% των συνολικών κοιτασμάτων νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να δώσετε για σκράπ το μοναδικό εργοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείτε να πετάξετε στον δρόμο, να αφήσετε χωρίς μισθό τις οικογένειες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στην πιο κρίσιμη στιγμή της εκπαιδευτικής και φοιτητικής χρονιάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα αγωνιστεί μαζί με τους εργαζόμενους για να μην περάσει αυτό το έγκλημα. Σας καλούμε λοιπόν, σας το λέμε για τρίτη φορά, αποσύρετε αυτή την τροπολογία που μεταξύ όλων των άλλων είναι και λαγός για την κατάργηση του δικαιώματος οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου να μετατρέπονται σε αορίστου μετά από το χρονικό διάστημα που ορίζει η εργατική νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει τροπολογία για τη ΛΑΡΚΟ, η οποία απορρίφθηκε απαιτώντας να σταματήσει εδώ και τώρα το έγκλημα αυτό, η οποία πιάνοντας το νήμα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία, και στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να βάλει την ταφόπλακα σε βάρος αυτού του γίγαντα της βιομηχανίας της χώρας. Συνενούν και τα άλλα κόμματα. Αποδεικνύεται από τη στάση και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Για να σταματήσει η διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης της ΛΑΡΚΟ και την κατάργηση της εξουσίας του εκαθαριστή, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας με πλήρη και σύγχρονα δικαιώματα, για τον εξυγχρονισμό και τη διασφάλιση της μέγιστης παραγωγικής δυνατότητας της ΛΑΡΚΟ και άλλα. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο. Συζητάμε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση οδηγιών και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ψηφιακή αγορά, με κύριο στόχο, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, την διασφάλιση και στην πράξη, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητάμε, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, την άρση εμποδίων της οικονομικής δραστηριότητας των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου, εδραιώνοντας καθεστώς πλήρους ασυδοσίας και εξασφάλισης της κερδοφορίας τους. Και εδώ ταυτίζονται τα άλλα κόμματα με την απαράδεκτη κοινοτική οδηγία, όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των υπολείπων κομμάτων, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Την έχουν άλλωστε υπερψηφίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η παρακτική τους είναι καρμπών, όπως στην πλειοψηφία των νόμων που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τα μισά και πάνω αντιλαϊκά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70%, αλλά η σύμπλευσή τους απογειώνεται και στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ευρωβουλευτές που βρίσκονται σήμερα στη Νέα Αριστερά, ψήφισαν ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 81,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 94,7% των ψηφοφοριών. Γι' αυτό και όλοι σας ψηφίζετε ευλαβικά εδώ στην Βουλή όσα νομοσχέδια και άρθρα που αναφέρονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες, που είναι ασφαλώς ο πυρήνας των επιλογών των μεγάλων ομίλων. Όποιος τσακωμός αφορά μεταξύ σας έτσι αυτή η αντιπαράθεση, είναι καθαρά μια επιδερμική κριτική για το ποιος θα εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Η συζητούμενη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι ο ένας από τους δύο σημαντικότερους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με αυτόν για το κλίμα, την οποία ψήφισαν, επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πράσινη και ψηφιακή οικονομία αποτελούν τους δύο πυλώνες στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να στηρίξει την καπιταλιστική ανάπτυξη, ανοίγοντας τομείς και οικονομικές δραστηριότητες γρήγορης και μεγάλης κερδοφορίας για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις θέσεις τους στον παγκόσμιο μονοπωλιακό ανταγωνισμό απέναντι σε άλλους ομίλους, ιδίως εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ινδίας, της Κίνας. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάει ότι η αύξηση της κερδοφορίας των ομίλων του κλάδου μπορεί να κυμανθεί από 1 έως 1,8%, που ισοδυναμεί με αύξηση του κύκλου εργασιών σε διασυνοριακό επίπεδο κατά 8,6 δισεκατομμύρια έως και 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αρνείται κάθε έλεγχο των μεγάλων πλατφορμών από τα αστικά κράτη ή τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθέτει τα πάντα στις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας των μονοπωλιακών ομίλων, δηλαδή στον αυτοέλεγχο και στην αυτοπιστοποίησή τους. Δηλαδή πλήρη ελευθερία να μεταδίδουν, να διακινούν και το απεχθέστερο ακόμη περιεχόμενο, να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή του καθενός, να φακελώνουν προσωπικά δεδομένα για κάθε χρήση, να τα χρησιμοποιούν για διαμόρφωση προφίλ στοχευμένης διαφήμισης και για κάθε άλλο σκοπό, να πειράζουν τα δεδομένα αναζήτησης των σχετικών μηχανών προς όφελος των ίδιων ή μεγάλων ομίλων πελατών τους και κατά προέκταση βέβαια να επιβάλλουν και λογοκρισία σε ό,τι κρίνουν ότι ενοχλεί, είτε πρόκειται για την αντίθεση σε στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων, είτε συνολικά στο καπιταλιστικό σύστημα, στην αστική εξουσία. Δείγματα τέτοια εξάλλου τα βλέπουμε κατά καιρούς με το τι βαφτίζεται ως στήριξη της τρομοκρατίας και ως ριζοσπαστισμός. Τα βλέπουμε και αυτή την περίοδο με την γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που δολοφονεί γυναικόπαιδα, αμάχους και στρέφεται μέχρι ενάντια και σε κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως επίσης στον πόλεμο της Ουκρανίας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μαζί με το πρώτο σκέλος, την πράξη για την ψηφιακή αγορά, στοχεύει αυτή η πρώτη πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και η κυβέρνηση, στην στήριξη των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών ομίλων του κλάδου απέναντι στους μεγάλους ανταγωνιστές, χωρίς βέβαια να έρχεται και σε ευθεία σύγκρουση μαζί τους. Αντίθετα, θα έλεγα ότι έρχεται να στηρίξει συνολικά τους ομίλους και την καπιταλιστική αγορά. Οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα ψηφιακή αγορά και ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα κομβικό κεφάλαιο ως όθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης γενικότερα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, είναι σε ένα ρόλο παγωθραυστικού, θα έλεγα, παραχωρώντας πακτολό κρατικού και κοινοτικού χρήματος, προκλητικά προνόμια και διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο για να ανοίξουν, να απελευθερωθούν και να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας, διαμορφώνοντας σε πρώτη φάση βέβαια και τις κατάλληλες υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια υπεριαλιστική ένωση. Υπηρετεί τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλιακών ομίλων και επιδιώκει μεταξύ άλλων τον περιορισμό της κυριαρχίας στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τις άλλες ανταγωνίστριες εταιρείες της ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας και ούτω καθεξής. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και το μέγεθος αυτών των σκληρών παγκόσμιων μονοπωλιακών ανταγωνισμών, με μια φιλοδοξία βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει σφήνα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των δικών της επιχειρηματικών ομίλων έναντι των άλλων. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο περιβόητος ψηφιακός μετασχηματισμός αποδεικνύεται ότι αξιοποιείται με το μέγιστο δυνατό τρόπο και βαθμό από το κεφάλαιο, τα αστικά κράτη, τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαών, των αναγκών τους, των ελευθεριών τους και των προσωπικών δεδομένων τους. Για παράδειγμα, η ψηφιακή συνταγογράφηση αξιοποιείται για να περικοπούν οι κρατικές δαπάνες στην υγεία και τα φάρμακα, για να μπουν όρια στις μηνιαίες συνταγογραφήσεις των ιατρών και όχι για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των ασθενών. Σιδηροδρομικές μεταφορές, που αντί να αξιοποιηθούν τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο όνομα της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης και της κερδοφορίας των ομίλων, οδηγήσατε με τις πολιτικές σας διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στο έγκλημα των τεμπών με τους 57 νεκρούς. Η ψηφιοποίηση και η χρήση της στις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα του ανθρώπου, είναι μια αντικειμενική τεχνολογική εξέλιξη και δυνατότητα για την οποία βέβαια ουδής σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει ή μπορεί να είναι αντίθετος. Όμως η ψηφιοποίηση αυτή δεν γίνεται στο κενό, ούτε είναι ουδέτερη, αλλά πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, με το κράτος του να γίνεται όλο και πιο επιθετικό απέναντι στις λαϊκές ανάγκες και ελευθερίες, με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις, θωρακίζοντας ταυτόχρονα την καπιταλιστική κερδοφορία. Η ψηφιακή καταγραφή διαφόρων δεδομένων των πολιτών από το κράτος είναι γενικά βαθιά, επικίνδυνη, αφού συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Τέτοια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, έχει και η πρόσφατη διαρροή των προσωπικών στοιχείων των εκλογίων του εξωτερικού, με την υπόθεση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ασημακοπούλου, των διατάξεων που αφορούν τις διατάξεις για την επιστολική ψήφο, όπως από την πρώτη στιγμή είχε καταγγείλει το ΚΚΕ, που μετατρέπουν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων σε fake golan, φαινόμενα το οποίο θα ενταθεί και με τις διαδικασίες της επιστολικής ψήφου. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει καταθέσει σχετικό αίτημα για την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για να κληθούν τόσο η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εσωτερικών, που έχει την πολιτική ευθύνη, η κυρία Σιμακοπούλου, η πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπλέον, αυτή η ψηφιοποίηση αξιοποιείται και σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα να φορολογηθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, για να διευκολύνει τις επενδύσεις στο ελάχιστο δυνατό βαθμό, να επιταχυνθεί η συγκέντρωση της γης στους μεγάλους ομίλους, βλέπετε το κτηματολόγιο, να οδηγήσει σε ραγδαίες αλλαγές στο δημόσιο τομέα σε βάρος των εργαζομένων, με αύξηση της εντατικοποίησης, μείωση του προσωπικού. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα και οι ψηφιακές υπογραφές ευνοούν τις μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρότερων, τόσο γιατί η υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών έχει κόστος, όσο και γιατί με το ψηφιακό κράτος το μεγάλο κεφάλαιο αποκτά δυνατότητα να δρά επιχειρηματικά σε ολόκληρη τη χώρα. Τελειώνοντας, να θέσουμε το εξής ερώτημα. Το στρατηγικό ερώτημα σχετικά με το μέλλον της ψηφιακής τεχνολογίας είναι αν αυτό θα είναι καθολικό και βασικό κοινωνικό δικαίωμα και αγαθό, μιας και αυξάνουν σημαντικά οι δυνατότητες για συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών σήμερα, ή θα αποτελεί εμπόρευμα και μέσω κατοχής ελέγχου και φακελώματος των προσωπικών δεδομένων, στοχοποιώντας το ριζοσπαστισμό και την αμφισβήτηση της εξουσίας του κεφαλαίου. Υπάλληλοι για ψηφιακές τεχνολογίες που υπηρετούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, κατά την άποψη του ΚΚΕ, συνδέονται με τον αγώνα για την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγικότητας και επομένως μείωση του εργάσιμου χρόνου, αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, εύκολης πρόσβασης του εργαζόμενου στις δημόσιες υπηρεσίες και παροχή φθηνών ηλεκτρονικών και άλλων υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης των ψηφιακών επικοινωνιών είναι επομένως αυτονόητη. Η διέξοδος που προτείνει το ΚΚΕ προτάσει τις λαϊκές ανάγκες και εστιάζει στις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συνδυασμένη υλοποίησή τους, δηλαδή την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό και τον εργατικό έλεγχο.